Ωστόσο, ότι οι σχέσεις σας με τον κύριο Μουτσινά είχαν περάσει μια περίοδο κρίσης. Όχι, καμία. Αυτό δεν είναι μάλλον λαθασμένη εντύπωση, η οποία ίσως να προέκυψε και από μένα. Ο Νίκος, ως ιδιαίτερα ευφύης ταλαντούχος άνθρωπος, έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται. Τώρα, για το δέστε τους που με ρωτήσατε, η ερώτηση μου είχε γίνει με αφορμή μια δήλωση που είχε κάνει ο Νίκος ότι θέλει να φύγει. Εγώ είχα πει ότι θα στεναχωρηθώ αν το κάνει. Αλλά είναι δική του απόφαση. Η Κατερίνα Καινούριο είπε ότι και να φύγει ο Μουτσινάς μπορεί να συνεχίσει το δεύτερο. Θα συνεχίσει. Αυτό θα πρέπει να το πω εγώ, δεν μπορούσα να το πει η Κατερίνα Καινούριο. Όταν ο Νίκος μας πει ότι θέλει να φύγει, αν θέλει να φύγει, γιατί αυτά είναι ρευστά όπως ξέρετε, τότε θα το συζητήσουμε. Το Voice το είδατε? Το είδα. Το είδα, το ζήλεψα. Είναι πάρα πολύ καλή παραγωγή. Είναι εξαιρετική η επιτροπή, το έχω ξαναπεί. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όλοι θα θέλανε να έχουν. Μόνιμη κουβεντούλα φέτος γίνεται για τα πρωινά. Και να σας πω κάτι, από αυτή την άποψη, πέραν του δεδομένου ζευγαριού Γιώργου Φέης, οι οποίοι σκίζουν και θα σκίζουν ό,τι και να έχουν απέναντι, και το έχω πει και επανειλημμένα ότι αυτοί με διαψεύσαν με την έννοια ότι εγώ δεν πίστευα στα τηλεοπτικά ζευγάρια, τα οποία είναι και εν ζωή ζευγάρια. Αλλά αυτοί με διαψεύσανε, σκίζανε. Να σας γυρίσω πάλι στο Voice και στον παρουσιαστή, στον Γιώργο Λιάγκα, που είχατε πει πριν ξεκινήσει ότι πιστεύω ότι δεν θα κάνει την έκπληξη του συγκεκριμένου. Δεν είπα από αυτό. Ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παρουσιαστής και ξεκινάς με επιτυχία, αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί πέρα, το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στο Μέγα και στον ίδιο τον Γιώργο, συγγνώμη, στον Αντένα, θα ήταν να μην κάνει την έκπληξη ο Γιώργος. Δεν είχα πει δηλαδή ότι δεν θα κάνει την έκπληξη. Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί ήταν αυτό. Γιατί ποιοι δεν ήταν εν ζωή ζευγάρια στην τηλεόραση? Δεν είναι εν ζωή. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Δεν το είπα. Αυτό φτύνεσαι, παιδί μου, τόση ώρα. Άλλη καλό κατάλαβε. Η εκπομπή παρουσιάζει η Τάδε και ο σχορεμένος άντρας της, ως πνεύμα, ο οποίος περιφέρεται στο στούντιο. Ο Μέμος, ο Μέμος. Αν πεθάνω πάλι μια φωτογραφία μου εκεί. Να δεσπόζει μεγάλη. Και μία από εκεί να είναι δύο, έτσι για να... Να βλέπουμε. Σταβελάκια να βάλετε, για να πετάτε. Βάλτε μου μία σταβελάκια. Βάλτε μια σταβελάκια, πραγματικά, ο Λιάγκας σήμερα ρεσιτάλ δίνει. Λοιπόν, πριν πεθάνω, δίνω 3.000 ευρώ. Σας αφήνω 3.000 ευρώ. Δεν κατάλαβα. 3.000 ευρώ, η διαθήκη μου, μην νομίζετε ότι βγάζουμε και πολλά στη τηλεόραση. Πώς το είπε. Πώς το είπε, πάρ' τον τηλέφωνο, πώς το είπε τώρα, πεθάναμε τον Λιάγκα. Μήπως μπορεί ιστορικά να υπήρξε κάτι. Μα δεν με πέθανε ο Καλημέρης, η Σκορδά με πέθανε, δεν ξέρω το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, αυτό λέω πώς το είπε ο άνθρωπος. Είπε αυτό που έχει πει χιλιάδες φορές ο Τζόνι, ότι δεν πίστευε ένα ζευγάρι. Κατάλαβα, ή δεν άκουσα κάτι. Ένα ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι στη ζωή, να είναι και στην τηλεόραση. Αυτό είναι προσωπική ζωή. Ζευγάρι να είναι στην τηλεόραση. Όπως βλέπεις Sky με τα μεσονύχτια, θα τη φορές γυναίκες, αυτό που λέγαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα. Γιατί τα παίρνετε τα τρία. Το κατάλαβε. Τα παίρνετε τα τρία χιλιάρικα. 3.000 ευρώ μετρητά σήμερα.